Παναγία Δέσποινα, Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομοι, Αποστόλοι Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες της Εκκλησίας, πλησπίζετε πρεσβεία προς τον Κύριον, το ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Αμήν. Εδεσιμότατοι αδελφοί και πατέρες, και πάλι εδώ εις το βήμα, και πάλι ακροατέ και ιεροκήρυξ, συνεγετρώθημεν εις την αίθουσαν αυτήν. Και πάλι πνοή δροσερά, ως άβρα διασυρίζουσα εν μέσω της καμίνου, πρέπει να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Η ώρα αυτή, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, είναι ώρα ιερά. Δεν είναι εδώ μία κοσμική συγκέντρωση. Η συγκέντρωση εδώ έχει χαρακτήρα ιερών. Το θέαμα αυτό ενός λαού, ο οποίος συγκεντρώνεται από όλα τα σημεία της πρωτευούσης, για να ακούσει όχι λόγων ρητορικών, αλλά λόγων απλού, λόγων ευαγγελικών, λόγων πατερικών. Το θέαμα, λέγω αυτό, είναι συγκινητικό. Το θέαμα αυτό εφραίνει τους ουρανούς. Το θέαμα αυτό είναι κατεξοχήν ευχάριστο. Εις τα όματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί και εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Αοράτος εν μέσω ημών ευρίσκεται ο Κύριος. Αυτός λέγει και εις τον ταπεινόν ιεροκήρυκα, εκείνο το οποίο ακούσαμε εις το δοξαστικό της σημερινής ημέρας, ότι πρέπει να ρίψουμε και πάλι τα δίκτυα, τα ευαγγελικά δίκτυα. Το θέαμα αυτό είναι ευχάριστο εις οφθαλμούς των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, αλλά το θέαμα αυτό του λαού, ο οποίος εν 20ο αιώνι, παρόλη την απιστία και την διαφθορά, αποτελεί το μικρό πίμνιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το θέαμα αυτό είναι ευχάριστο και εις τον σήμερον εορταζόμενον Άγιον, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, του οποίου την Ιεράν Ανακομιδήν εορτάζει η Αγία Ορθόδοξος ημών Εκκλησία. Τίποτε άλλο δεν ευχαριστούσε τον Ιερόν Πατέρα, τίποτε άλλο δεν ύφρανε την καρδία του, όσον όταν έβλεπε τα πλήθη του λαού να σειραίουν εις τους ναούς, ως έλαφε διψώσε επί τα σπηγάς των υδάτων, για να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Έλεγε δε πάντοτε ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όρεξη για να ακούσει τον λόγο του Θεού, ο άνθρωπος αυτός δεν αξίζει να λέγεται άνθρωπος. Μακάριος δε ο λαλών ισότα ακούοντων. Η ώρα αυτή είναι ιερά. Ήθε το Πνεύμα του Άγιον να φωτίσει τον Ιεροκήρυκα, να φωτίσει και όλους εμάς, ώστε η ώρα αυτή να είναι ώρα επικοδομής. Λέγει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δια τον εαυτόν του βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο ισχύει δι' εμάς, ότι ο Ιεροκήρυξ ομοιάζει με την όρνηθα. Έχετε δει την όρνηθα? Η όρνηθα σκαλίζει το χώμα, και όταν βρει κάποιος κουλικάκι ή όταν βρει ένα σπυρί, σιτάρι ή άλλο καρπό, δεν το τρώγει, αλλά φωνάζει και το δίδει στα πουλιά της. Τόση είναι η φιλοστοργία της. Ευχαριστείτε με τους σπόρους να ταΐζει τα πουλιά της. Και εμείς λοιπόν ως όρνης, η οποία πρέπει να περισυλλέγουμε τα νεοσία του Ιησού Χριστού, και εμείς ως όρνης πνευματικοί σκαλίζομαι, ερευνώμε τα Αγίας Γραφάς, ερευνώμε τους βίους των Αγίων, ερευνώμε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων, κατεξοχήν δε τα ευλία του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος διεβέ είναι ο προσφυλέστατος διδάσκαλος. Ερευνώμε, λέγω, όλων αυτών, και ό,τι ευρίσκομαι εκεί σπόρων, ό,τι εκλεκτό
ευρίσκομαι μέσα στην έρευνα αυτή, σας το προσφέρουμε με όλη μας τη χαρά. Και ύστερα από τα λίγα αυτά λόγια ως εισαγωγή, εισερχόμαστε στο θέμα της σημερινής ομιλίας. Όπως θα ενθυμίστε, το θέμα της προηγουμένης ομιλίας το είχαμε λάβει από το βιβλίο, από το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το δε τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης είναι η Αποκάλυψη. Το θέμα ήταν ένα χωρίο, ένα ρητό, από τα προσφυλέστερα και γλυκύτερα χωρία της Καινής Διαθήκης. Ελέγαμε ότι ένας άγνωστος που αξίζει να γράφεται με άλφα κεφαλαίο, διότι πολλοί άγνωστοι περιπατούν στη γη, οι οποίοι είναι άσημοι, αλλά επίσημοι εν οφθαλμής Κυρίου, αλλά μέσω των αγνώστων, των ταπεινών και καταφρονεμένων, υπάρχει ένας άγνωστος με άλφα κεφαλαίο, ο οποίος περιπατεί επί 20 αιώνας επάνω στον φλοιόν της γης, και ότι ο άγνωστος αυτός είναι, χτυπάει έξω από την πόρτα. Χτυπάει και θέλει να εισέλθει στο σπίτι. Και είπαμε ότι ο άγνωστος αυτός είναι ο Ιησούς ο Εσταυρωμένος και κρούει την θύρα, η δε θύρα είναι η ψυχή του ανθρώπου, κρούει την θύρα κατά ποικίλους τρόπους, κρούει την θύρα υπείος, ευγενός, διότι σέβεται ελευθερία του ανθρώπου, κρούει την θύρα δια του Θείου Λόγου, κρούει την θύρα δια των θλίψεων των μικρών και των μεγάλων και ευτυχής η καρδία εκείνη η οποία ανοίγει για να εισέλθεν αυτή ο Κύριος. Κάποια στροφή του εθνικού μας ύμνου λέγει «Κλείσε μέσα στην καρδιά σου την Ελλάδα για να αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο». Δεν αρνούμε ότι ο στίχος αυτός με συγκινεί από τα παιδικά μου χρόνια ως Έλληνας. Δεν αρνούμε ότι όταν η πατρίς μας ευρίσκεται στο ύψος έχει κάτι μεγαλείον η ελληνική πατρίς. Ας είναι πτωχή και μικρά, αλλά η όλη αλήθεια ευρίσκεται σε κάποιο άλλο στίχο, ότι κλείσε μέσα στην καρδιά σου το Χριστό και θα αισθανθείς κάποιο είδους μεγαλείον. Δυστυχώς ο Ιησούς, ο άγνωστος Ναζωραίος, διέρχεται αναμέσω του κόσμου τούτου και ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι ανοίγουν την θύρα της ψυχής των για να δεχθούν τον Ιησού. Αυτό ήταν το θέμα. Αυτή ήταν η ερμηνεία του ρητού εκείνου. Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω. Εάν τη ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα, εισελεύσω με προ αυτόν και δειπνίσω με τα αυτού και αυτό με τεμού. Το ρητό, το θέμα, το είχαμε λάβει από το βιβλίο τη Αγία Γραφή. Το σημερινό θέμα θα το λάβουμε από ένα άλλο βιβλίο. Διότι εκτός από το βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Ραν Βίβλο, που πρέπει οπωσδήποτε μελετώμε, η Ορθόδοξη εμπνεύματη, όχι εμπνεύματη προταστατικό, αλλά εμπνεύματη πατερικό και ορθοδόξο, όπως ερμήνευσαν τη Γραφή οι Άγιοι Πατέρες, ύστερα λέγω από την Αγία Γραφή, υπάρχει ένα άλλο βιβλίο. Βιβλίο. Μετρήστε τις σελίδες του. 1000, 2000, 3000. Κάποιος φοιτητής μου έλεγε που έδανε πτυχιακά σε εξετάσεις. Διαβάζω 6 μήνες. Έχω διαβάσει, πάτερ μου, 12.000 σελίδες. Εννοείται, εάν τα στύψεις αυτά, τις 12.000 σελίδες, ο πόση βλακεία, ο πόση ενοικία, ο πόσο άχυρο υπάρχει μέσα στις σελίδες αυτές της κατακόσμων επιστήμης. Διότι, ας το είπαμε, εάν δεν κάνουμε επανάσταση μέσα στα σχολεία, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, και αν θέλει ο Θεός θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό, τα παιδιά μας δεν πρόκειται να προοδεύσουν ούτε κατ' επιστήμη, διότι κουράζονται και στον νηπιαγωγείο και στο δημοτικό και παντού με φόρτων αχρήστων γνώσεων, και οι νομικοί και οι ιατροί, και χρειάζεται μια επανάσταση μέσα στην εκπαίδευση από το πρώτο κλιμάκιο μέχρι το τελευταίο της ανωτάτης σχολής, για να επανέλθει πάλι η παιδεία εις των πραγματικών της ρουν. Χιλιάδες σελίδες περιέχουν τα βιβλία της επιστήμης. Αλλά το βιβλίο αυτό, περί το οποίο απόψε επιθυμώ να ομιλήσω,
ή μάλλον εκ του οποίου μία σελίδα μόνο θα παρουσιάσω ενώπιόν σας, το βιβλίο αυτό έχει αμέτρητες σελίδες. 100 χρόνια να ζήσεις, δεν θα προλάβεις να το ξεφυλίσεις, να το μετρήσεις απλώς. Το βιβλίο αυτό έχει αναρρύθμιτον αριθμών σελίδων. Το βιβλίο αυτό ακόμα είναι εικονογραφημένο. Σε κάθε σελίδα του προβάλλει και μία ορατάτη εικόνα, την οποία ουχή χείρ ζωγράφο, αλλά χείρ αόρατος έχει ζωγραφίσει. Το βιβλίο αυτό το μελετούν οι σοφοί και καταπλήσονται. Το βιβλίο αυτό το μελετάει και ο Άγιος Αντώνιος εις την Έρημον. Το βιβλίο αυτό το μελετούν οι πάντες και είναι ανεξάντλητον εις εντυπώσεις και εις διδάγματα. Το βιβλίο αυτό είναι ανοιχτό ενώπιόν μας. Το βιβλίο αυτό το διαβάζει και ο αγράμματος. Και ένας ακόμα που δεν έχει γράμματα δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή του και αυτός δύναται να το μελετήσει. Το βιβλίο αυτό ονομάζεται Φύσεις. Φύσεις, όπως λέγει ο κόσμος. Θα έπρεπε η φύση, ο κόσμος, η δημιουργία από το βιβλίο αυτό της Φύσεως μία σελίδα θα παρουσιάσω απόψε. Τη σελίδα εκείνη την οποία γράφει κατά σήμερας αυτάς το έκτακτο γεγονός που απολαμβάνουμε όλοι μας. Και το έκτακτο γεγονός είναι ηχιόν το χιόνι που πέφτει. Γράφουν ότι ο χειμών, ο εφετινός, είναι ο δρεμήτρος των χειμώνων. Ότι το ψύχος είναι πολικών μόνον εις τον βόρειο και στον νότιο πόλο συναντάται. Ότι εδώ εις τα θερμά μας κλίματα πρωτοφανές γεγονός, το θερμόμετρο εις την Πτολεμαΐδα, εις την Βέρεια και εις τα βόρεια μέρη κατήφθε μέχρι 22 υπό το μηδέν. Η συγκοινωνία διακόπησε. Τα αυτοκίνητα επαγιδεύτησαν. Άνθρωποι ενεκλωβίστησαν. Ποτάμι όπως ο Στριμών επάγωσε. Και άνθρωποι ακόμα απέθαναν τη ψύξεως. Χειμών, ο βαρύτερος χειμών του 20ου αιώνα, γράφει, δεν παρουσιάστηκε ούτως χειμών από το 1960. Ναι, είναι άραγε και αυτό σημείο των καιρών. Και σημειώθησαν, είπα, και θάναν τη ψύξεως. Εφιστώ την προσοχή σας σε ένα εκ των διού των θανάτων. Ότι την περασμένη Κυριακή, πριν ακόμα ανατείλει ο ήλιος κάτω από τα νεύη, ένα παλικάρι 27 ετών, νεόγαμος, εδώ σε κάποιο προάστιο της Αθήνας, σηκώθηκε, γνώρισε ότι είναι Κυριακή, εκρέμασε τον τουφέκι του στον ώμο και τράβηξε έξω εις τα περίχωρα της Αττικής να κυνηγήσει. Και εκεί ευρήκε τον θάνατο. Και στο σακίδιό του ευρέθηκε ένας μικρός σπουργίτης. Αυτό το κυνηγεί για ένα σπουργίτη. Άλλη μανία αυτή, όπως πάμε εδώ στην αλήθεια, στην πατρίδα μας, που κάθε ένας νεαρός και κάθε ένας κρεμάει ένα όπλο εις τον ώμο του, εντός ολίγου ούτε σπουργείται δεν θα υπάρχουν στην πατρίδα μας. Ούτε πουλιά να κελαδάνε. Και τότε με κυνηγούν, δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα τους κατηγορήσω. Αλλά θα τους κατηγορήσω όμως και θα απευθύνω σφοδρό κατηγορό, διότι εκλέγουν ως ημέρα κυνηγίου την ημέρα της Κυριακής. Είναι φτυχτό πράγμα να χτυπούν οι καμπάνες και οι άνθρωποι πρωί-πρωί πρώτουν ακόμα ο ψάρτης και ο νεοκόρος και ο παπάς ούρθου βαθέως. Να αναχωρούν κατηγορώ τους άνδρας, αλλά κατηγορώ τας γυναίκας, οι οποίες έχουν δύναμη τεραστία, να συγκρατήσουν τους άνδρας των μέσα στα σπίτια, αυτές τις αφήνουν, δεν δεικνύουν σταθερά γραμμή, δεν διαμαρτύρονται και αφήνουν τους άνδρας των και τα παιδιά των και φεύγουν και καλύπτονται όλες οι διράδες, όλο το ροπέ, όλο η Μεσόγειος, όλη η χώρα μας, από χιλιάδες, εκατοντάδες κυνηγών, οι οποίοι την Κυριακή εξέρχονται υπό το κυνηγιό. Το κυνήγιο αυτό, εν Κυριακή ημέρα, είναι κατηραμένο. Κι άλλοι πάλι, όπως επιλοφορεί τώρα το πρωί, ιδίως γυναίκες και άνδρες της αριστοκρατίας, ανεχώρησαν από την πόλη μας δια ποικίλων μέσων και ανέβηκαν στα ψηλότερα βουνά και εκ Θεσσαλονίκης ακόμα προς το Βέρμιο, την Κυριακή ημέρα, για να κάνουν άλλο, για να κάνουν αθλητισμό,
για να κάνουν σκι, για να κάνουν παγοδρομίας την ημέρα της Κυριακής. Αλλά αδελφοί μου, ας αφήσουμε τους κυνηγούς και αφήσουμε τους αθλητάς και τους παγιοδρόμους. Εάν το χιόνι είναι μια ευκαιρία για τους κυνηγούς να κυνηγήσουν επάνω εις την λευκή σενδόνα τα θυράματά τους, εάν το χιόνι είναι μια ευκαιρία για τους άλλους να κάνουν σκι και παγιοδρομίες, και αν για τους ποιητάς και ζωγράφους είναι μια θαυμασία ευκαιρία για να ζωγραφίσουν πίνακας θαυμασίους, εμείς αδελφοί μου, οι οποίοι δεν είμαστε ούτε κυνηγοί, ούτε ζωγράφοι, ούτε ποιητέ, ούτε συγγραφείς, αλλά είμαστε απλοί χριστιανοί, εμείς αδελφοί μου με κάποιο άλλο μάτι, γιατί με κάποιο άλλο μάτι πρέπει να δούμε τη φύση. Με κάποιο άλλο μάτι πρέπει να δούμε το χιόνι που πέφτει στην πατρίδα μας. Και έτσι, για να ανοίξουμε ένα, για να λάβουμε ως οδηγό τον προφήτη Δαβίδ, τότε θα ακούσουμε τον Δαβίδ σε κάποιον προτελευταίο ψαλμόν να λέγει: «Πυρ χάλαζα, χιόν κρίσταλος, τα ποιούντα των λόγων Κυρίου ενείτε των Κύριων». Όπως βλέπετε, ο προφήτης Δαβίδ προσκαλεί τη φωτιά, το χαλάζι, την χιόνα, τα ποιούντα, τα εκτελούντα, το θέλημα του Κυρίου να ενεύσουν τον Κύριο. Και αλλού πάλι, μέσα στην κάμινο του πυρός, οι τρεις παιδες ανυμνούνται στον Θεό. Είπαν, γράφουν εκεί, πάχνε και χιόνες ενεσάτουσαν τον Κύριο. Ώστε δεν είμαστε εκτός του θέματος. Ούτε κανείς δίνεται μας κατηγορήσει ότι ασχολούμεθα εις θέματα μη αρμόζοντα εις το έργο του Ιεροκήρυκος, εάν απόψε και εμείς καλέσαμε την χιόνα ως ψάρτην του μεγαλείου του Θεού. Τα πάντα, αδελφοί μου, μέσα εις των ουράνιων φόρων, ολόκληρος η φύσης είναι ναός του υψίστου, πάσα που είναι σαν τον Κύριον, και ευτυχείς οι άνθρωποι και οι χριστιανοί εκείνοι που με μάτι χριστιανικό, με μάτι ευαγγελικό βλέπουν ολόκληρο το βιβλίο της φύσεως. Το χιόνι λοιπόν, αδελφοί μου, θα είναι κήρυγμα απόψε. Άλλωστε, εάν διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο της Προς Επιστολής, θα είδετε εκεί ότι ο Απόστολος Παύλος, φιλοσοφών επί της φύσεως, γράφει τα εξής αξιομνημόνευτα: ότι τα όρατα του Θεού, της ποίημαση αυτού νοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού φύσης και σοφία και αγάπη. Τι είναι, τι λέει, τα όρατα του Θεού, ποια είναι τα όρατα του Θεού? Η δύναμή του, η παντοδυναμία του, η πανσοφία του, η αγαθότης του, όλα αυτά τα όρατα γίνονται καταληφτά, γίνονται ορατά όταν ρίψουμε ένα βλέμμα στον καθρέφτη αυτόν, τον τεράστιο καθρέφτη. Ο δε τεράστιος καθρέφτης είναι η φύση. Αποκαλύπτεται ο Θεός εν τη φύση. Ο Θεός είναι εν τη φύση, όπως είναι εν τη βίβλο. Για να συμπληρώσω, λέγω ότι τρία είναι τα βιβλία τα οποία πρέπει να μελετώμε, αδελφοί. Το πρώτο είναι η Αγία Γραφή. Το δεύτερο το βιβλίο της φύσεως και το τρίτο είναι πολύ κοντά μας. Είναι το βιβλίο της συνείδησεώς μας. Αλλά περί του τρίτου αυτού βιβλίου ίσως μας δοθεί ευκαιρία, αν και θα είναι θλιβερόν, διότι η φωνή της συνείδησεώς, ωραία είναι η φωνή της γραφής και ωραία είναι η φωνή της φύσεως, αλλά φοβερό κατηγορώ είναι αν ανοίξουμε το βιβλίο της φύσεως. Εγώ είμαι αμαρτωλός και φοβούμαι να ανοίξω το βιβλίο αυτό. Είστε άγιοι και ευχαρίστως αν είναι το βιβλίο της συνείδησεώς σας. Η χιόν, τα όρατα του Θεού. Έτσι λοιπόν, και εμείς ας θελήσουμε ορισμένες απόψεις εκ της θέας της χιόνος να απτύξουμε ενώπιόν σας απόψη. Αλλά τι έπαθα. Η ώρα προχώρησε και εγώ ακόμα βρίσκομαι στην αρχή της ομιλίας. Εσείς δε, δεν έχετε την υπομονή να καθίσετε πέραν του δέοντος. Άμπα. Στον κινηματογράφο κάθεστε μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες. Ναι, ναι. Ναι, θα σας απολύσω εν γέρος. Πολύ εκούρασε ο άνθρωπος το μυαλό του για να φτιάσει τα πρώτα εργοστάσια, τα παγωποιεία. Να φτιάσει μηχανές, να παίρνει το νερό εν καιρό Ιουνίου ή Ιουλίου που καίει ο ήλιος στον κόσμο,
Πολύ λεοκοπίασε η επιστήμη να φτιάσει τα πρώτα παγωπία. Σήμερα δε, πολλά σπίτια έχουν στα μέσα τα ψυγεία και έχουν τα λεγόμενα παγάκια, νερά τα οποία γίνονται πάγους. Αλλά τι είναι αυτά, αυτές οι ψυχτικές μηχανές, τα μεγάλα παγωπία, και τι είναι αυτά μπροστά στο τεράστιο εργαστήριο του Θεού που κατασκευάζει πάγους. Εάν πεις σε ένα ότι ένα ψυγείο του σπιτιού του εφύτρωσε μόνο του, ότι τα ψυγεία φυτρώνουν μόνο στα χωράφια, θα σε θεωρήσει, θα καλέσει την αστυνομία να σε πάει στο δαφνί. Σου λέει, είναι δυνατόν το ψυγείο που το κατασκευάζει η Α ή Β εταιρεία, είναι δυνατόν ποτέ ένα ψυγείο που φέρει το νερό και κάνει τα θαυμάσια παγάκια και δροσίζει το Ιούνιο μήνα, είναι δυνατόν αυτό να γίνει τυχαίως να φυτρώσουν? Λάθος κάνεις, κύριε. Εκουπίασε μυαλό και επιστήμη για να κατορθώσει να κάνει το νερό και διαμέσου του ηλεκτρισμού να παραγάγει τον πάγο, τον δροσιστικό πάγο. Α, έτσι λοιπόν. Αλλά η μηχανή του Θεού είναι τεράστια. Όχι απλώς εκατομμύρια κολόνες, τεράστιοι όγκοι πάγου. Κατασκευάζει η σοφία του Θεού. Πώς, το πώς. Αν ρωτήσεις ένα μαθητή του γυμνασίου, του δημοτικού σχολείου, θα σου πει, θα απαντήσει ευκόλως, ότι δεν έκανα δύσκολο πράγμα. Το νερό εξατμίζεται. Πολύ καλά, το νερό εξατμίζεται. Ασφαλώς, ο ήλιος πέφτει επάνω στην επιφάνεια λιμνών, ποταμών, ωκεανών και κάνει το έργο του αυτού. Αλίμονα δεν υπήρχε εξάτμιση. Για φανταστείτε προς στιγμή ο ήλιος να πάψει να θερμαίνει την επιφάνεια της θαλάσσης. Ω σοφία του Θεού, ούτε τριμμένα θέματα τα οποία ποτέ μα δεν κοιτάξαμε. Πέφτει ο ήλιος το καλοκαίρι και εμείς στενοχωρούμεθα, αλλά ποιοι έργων σπουδαίων θερμαίνει την επιφάνεια και των πολλαποταμών και λιμνών και ωκεανών και εξατμίζεται μία ποσότηση, τεραστία ποσότηση ύδατος. Και αυτή η ποσότηση έρχεται προς τα πάνω. Αλίμονο εάν δεν πείτε εξάτμισης. Διότι για φανταστείτε, μετρήστε τα ποτάμια. Για μετρήστε, τα έχουν υπολογίσει. Δεν πρόκειται εγώ να κάνω σήμερα μάθημα φυσιολογίας ή γεωγραφίας. Για μετρήστε τι εκατομμύρια δισεκατομμύρια τόνους ύδατος ρίπτει ο Βόλγας ποταμός. Για με προσθέσετε εις τους τόνους αυτούς, τους τόνους τους οποίους ρίπτει ο Μισισιπής, ο Δούναβης και τόσα άλλα ποτάμια της γης. Εάν δεν γινόταν η εξάτμιση, η θάλασσα θα ανέβαινε ψηλά, θα εκάλυπτε των Λυκαβητών, θα περνούσε τον Πάρνητα, θα ανέβαινε πάνω ψηλότερο στην κορυφή του Ολύμπου και μέχρι τα Ιμαλάια όρη θα εκαλύπτε το ολόκληρο στη γη από τα ύδατα. Αλλά τώρα μένει σταθερά. Άλλος εστάθμιος όριον, έθετο όριον, ού παρελέξετε, ούδε επιστρέψε, καλύψε τη γη. Έθεσε την άμμο ο Θεός ως φρουράν και δεν δύναται η θάλασσα, η μενωμένη και η μικωμένη θάλασσα να προχωρήσει ούτε βήμα. Και γιατί, διότι όσο νερό πέφτει από τα ποτάμια μέσα στη θάλασσα, τόσο νερό εξατμίζεται. Ισορροπία δυνάμεων. Και εξατμίζεται λοιπόν το νερό αυτό. Και αν έρχεται προς τα πάνω, ποια άραγε δύναμη. Ποια δύναμη είναι αυτή η οποία σύρει προς τα άνω τεραστίους όγκους ύδατος. Και οι όγκοι αυτοί αναρχόμενοι προς τα άνω και συναντώντες κατά τους φυσικούς ρεύματα αέρος εκεί ψύχονται και απάνω από τα κεφάλια μας εις απόσταση χιλίων και δύο και ολιγότερα 500 μέτρων και ολιγότερα ακόμα εκεί δημιουργούνται τα νέφη. Τι είναι στη τα νέφη? Τα νέφη, τι είναι τα νέφη? Η προκειάνια, πλωτή κολοσσή. Όταν βλέπουμε μέσα στη θάλασσα να πλέει ένα φορτηγό το οποίο μεταφέρει τόνους πετρελαίου, θαυμάζομαι. Πώς επιπλέει επί θαλάσσης. Αλλά δεν είναι θαυμαστό αυτό ότι ένα πλοίο ταξιδεύει επί θαλάσσης και μεταφέρει τόνους πετρελαίου ακαθάρτου. Όσο θαυμαστό είναι ότι πράγμα των κεφαλών μας τεράστια προκειάνια, κατάφορτα, όχι από κάθετο πετρέλαιο, αλλά κατάφορτα από είδωρ καθαρών και διαβιέστατων, είναι πάνω και το κρατιέται πάνω εις τους ουρανούς. Αλίμονο εάν αυτό το νερό έφευκε από τόνους, η καταστροφή θα ήταν απάνταστη. Αλλά ο αγαθός Θεός ερήφθησε κατ' ούτων τρόπων τα πράγματα, ως το νερό αυτό δεν πέφτει εν είδη κατακλυσμού, αλλά πέφτει το νερό αυτό σταγόνα προς σταγόνα. Σαν τον κυπουρό που παίρνει το νερό και το βάνει το ποτιστήρι, γιατί αν το ρίψει απόταμα τα λουλούδια θα καταστραφούν, και όπως από το ποτιστήρι πέφτει ο λίγων κατ' ολίγων το είδωρο μαλακά-μαλακά επάνω στα λουλούδια, κατά παρόμοιον τρόπο ένα τεράστιο ποτιστήρι πίφτει, εκ του οποίου πίφτουν εκατομμύρια σταγόνες επάνω στη γη.
αλλά ένα μέρος αυτών των υδάτων, όταν συναντήσει ψυχρότερα ακόμη κλίματα, τότε πλέον παγωποιείται το ίδωρο, οι δραχμοί παγωποιούνται και ειδού πάλι άλλο σημείο της Θείας Σοφίας. Διότι αν αυτός ο πάγος, αυτό το χιόνι που είναι τόσο ψηλά, έπεφτε σε κομμάτια, έπεφτε σε μέγεθος ενός πορτοκαλιού ή σε μέγεθος λεμονιού ή άλλο τι μέγεθος ή ακόμα και ως βράχος, δεν θα υπήρχε ζωή επί της γης. Αν και τη αυτή θάλασσα, αν και τη αυτή τιούτος, τη αυτή χιόν, τη αυτή χάλαζα ταλαντιέα, θα πέσει επί της γης σήμερα τινά. Αλλά πέφτει ο καλός Θεός, όρισε ώστε να πέφτει το χιόνι μαλακά, σαν μπαμπάκι. Όπως η γριά ξένει τον μπαμπάκι και πέφτει μαλακά, έτσι ένα μπαμπάκι που τη λένε νυφάδες, πέφτει μαλακά επάνω στη γη. Και φοβεύει τη γη και καλύπτει τη γη. Και εδώ βλέπει κανείς τη σοφία του Θεού. Αλλά αδερφοί μου, κάτι άλλο σπουδαιότερο. Εάν κάνεις τον κόπο και πάρεις αυτό το χιόνι και το κοιτάξεις όχι με τα μάτια τα γυμνά, αλλά όπως πήρε κάποιος ένας άλλος, και αν πάρεις το χιόνι το αυτό, το βάλεις μπροστά και το κοιτάξεις με μικροσκόπιο, αμέσως θα φωνάξεις. Μόλις το δεις με μικροσκόπιο, θα φωνάξεις. Έλα να δεις, άστρα! Διότι κάθε σπυρί, πάρτε ένα μικροσκόπιο και βάλτε το χιόνι κάτω και θα αμέσως όμως το βάλεις και το κοιτάξεις, θα δεις ότι κάθε σπυράκι, κάθε κόκκος, μικρός κόκκος, κάθε μόριον, διότι αποτελεί το χιόνι από εκατομμύρια μικρά κοκκίδια, εάν το πάρεις και το κοιτάξεις με μικροσκόπιο, θα φωνάξεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ελάτε να δείτε άστρα. Διότι κάθε από αυτό είναι τι είναι, εξάγωνο αστέρι. Αστεράκια είναι, αστράκια είναι, όλα αυτά. Και έχουν έξι γωνιές, αστράκια. Δύο στάδια. Δύο εργοστάσιο κατασκεύασε αυτά τα αστράκια, τα οποία τα κοιτάζει και θαυμάζει. Και αυτός που έφτιαξε τους μεγάλους γαλαξίες, αυτός που έφτιαξε τους ηλίους, αυτός που έφτιαξε τους κόσμους στον κόσμο, αυτός ο ίδιος που έφτιαξε τα άνθη της γης, αυτός ο είδος Αριστοτέχνης και γεωμέτρης του παντός, έφτιαξε στο θείο του εργοστάσιον τα αστράκια αυτά τα οποία πατήσει στην Ρωσή. Ναι, αδελφοί. Έτσι. Επιβεβαιούται αδιαμίαν ακόμη φορά από την έρευνα και εξέταση της Ιόνος μικροσκοπικός, αποδεικνύεται αλήθεια ο λόγος του αρχαίου φιλοσόφου της πατρίδας μας, ο οποίος έγραφε απ' έξω από τη σχολή του. Ο Θεός, αεί γεωμετρή, είναι γεωμέτρης ο Θεός. Τα πάντα γεωμετρικός, ούλα εντάξει, ένα πειράκτο σπίτι. Μαθηματικοί και γεωμέτρε ουδέποτε θα δυνηθούν να εξηγιάσουν τα μυστήρια του σύμπαντος. Ένα λοιπόν χιόνι, ένα σπάκι της γης, φτάνει αγαπητέ μου να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Αλλά θα μου πει κάποιος, διότι πέσαμε στα πεζά τώρα, άστα αυτά παππούλια. Αυτά είναι για τους γεωμέτρας, για τους αλγευριστάς, για τους ποιητάς, να μιλείς περί χιόνος, περί αστρά, ό,τι είναι. Εμείς είμαστε ρεαλιστές, σου λέει. Εμείς τα εξετάζουμε από απόψε ως άλλες. Εμείς τα εξετάζουμε τι μας προσφέρει το χιόνι. Αυτά να τα αφήσεις και να βρεις άλλους να τα λες. Εμείς να μας πεις εδώ μέσα το χιόνι τι προσφέρει. Και εγώ σας απαντώ ότι το χιόνι αυτό, εάν αφαιρέσουμε την άλλη εικόνα της ποιήσεως και της άλλης τέχνης, τότε αγαπητέ μου σε λέγω αλίμονο, αλίμονο, εάν δεν έπεφτε χιόνι στη γη. Είναι μία ευεργεσία του Θεού, μία από τις μεγαλύτερες ευεργεσίες για το ανθρώπινο γένος. Και δεν έχω βέβαια να ασχοληθώ πολύ, αρκεί μόνο στην αγάπη σας να υπενθυμίσω ορισμένα πλευράς του θέματος τούτου, ότι το χιόνι είναι ο καλύτερος φίλος της γεωργίας. Γιατί? Γιατί στο χιόνι που πέφτει, όπως η μάνα, τα μικρά της παιδιά, καμιά μάνα, τα τρυφερά της παιδιά δεν τα αφήνει γυμνά, αλλά το βράδυ όταν πέφτει το ψύχος, τα σκεπάζει και προσέχει να είναι σκεπασμένα και ξυπνά τη νύχτα η μάνα και κοιτάζει αν τα παιδιά της είναι σκεπασμένα. Έτσι και ο Θεός, η γη αυτή, τη σκεπάζει, την πρώην αυτή της γης, εκ της οποίας τρέφονται ο κόσμος ολόκληρος, το σκεπάζει. Αυτό το χιόνι είναι, μην παραξενευτείτε, είναι η γούνα της γης. Η γούνα της γης είναι. Το σκέπασμα της γης. Διότι ναι, από πάνω είναι ψύχρα, αλλά από κάτω όμως είναι θερμότατο. Και μόλις λιώσει το χιόνι θα δεις δροσερά, να φυτρώνουν τα ωραία άνθη, η χρώη, η πλουσία χρώη, επάνω στην οποία θα βόσκουν τα αρνία. Είναι λοιπόν το σκέπασμα της χρώης που θερμαίνει την γη. Είναι ακόμα ότι όπως πέφτει το χιόνι και λιώνει το χιόνι σιγά σιγά,
δεν είναι ο χήμαρος ορμητικός, αλλά ποτίζει αθορύβος. Και έτσι κάπου νομίζω, εις τον Ισαΐα παρουσιάζεται ο λόγος, υπάρχει λόγος, είναι ο λόγος, υπάρχει λόγος που πρέπει να πέφτει ως Νιαγάρας. Ως Νιαγάρας, να πέφτει ο ορμητικός. Αλλά υπάρχει και λόγος που πρέπει να πέφτει ως χήμαρος, αλλά νομίζω ο φελιμότερος λόγος είναι όταν πέφτει ως χιόν, ως ιετός, ως χιόν, που δεν κάνει κρότο, δεν κάνει κρότο, αλλά όμως ποιεί σπουδαιότητα των έργων, διότι το χιόνι αυτό λιώνει σιγά σιγά και εισχωρεί μέσα στα μαλακά του χώματος και ποτίζει τις ρίζες κατά των θαυμασιότερων ανθρώπων. Ποτίζει τις ρίζες των δέντρων. Είναι γεγονός ότι ο χρόνος, το χρόνο εκείνο που πέφτει χιόνι, οι ελιές έχουν χαρά τώρα όσοι έχουν στη Μυτιλήνη και στα Λαμέρη που είναι φυτεμένες ελιές, έχουν χαρά, διότι το χρόνο που πέφτει χιόνι βόλικο, οι ελιές θα έχουν διπλάσιο καρπό. Γιατί τραβούν κάτω οι ρίζες και ανθίζουν κατόπι και παρουσιάζουν καρπό. Ποτίζονται από το χιόνι. Αλλά ακόμα το χιόνι είναι και φίλος της γεωργίας, διά ένα ακόμα λόγο, διότι για να σπάσει ένα βράχο θέλεις να βγεις να βάλεις φουρνέλο. Αλλά αυτό το οποίο το κάνει το φουρνέλο με κόπο πολύ και με δυναμίτη, μη θα σας φανεί παράξενο. Κατορθώνει τον βράχο. Το χιόνι το βράχο αθορύβως να τον θράβει τον βράχο. Κατορθώνει το χιόνι τον βράχο να τον κάνει κόμμα. Κόμμα. Τι αυτή δύναμη διδυτική και διαλυτική των σκυρών κομμάτων έχει το χιόνι. Αλλά δεν είπα τίποτα. Κόμμα το χιόνι προσφέρει μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα, διότι είναι ο τροφοδότης των ποταμών. Βλέπεις το καλοκαίρι τον Αλιάκμονα, ή βλέπεις τον Ποινιόν, ή βλέπεις τον Αχελόγο ποταμό, ή ακόμα τον Βόλγα να τρέχουν τα νερά και απορείς και λέγεις, πού ανδρούν, πίνει δεξαμενέ ούλε από το οποίο τροφοδοτεί το ποταμό, εάν λάβεις καταρούν και βαδίσεις καταρούν και φτάσεις τα ύψη, θα είδεις ότι ανδρούν οι ποταμοί αυτοί από τα ψηλά όρη όπου λιώνουν τα χιόνια. Από εκεί τα χιόνια λώνουν και τροφοδοτούν τους ποταμούς. Εάν πάσουν τα όρη, θα είναι δε τρομερά δοκιμασία της ανθρωπότητας και θα είναι απαλαφροσύνη όπως απέδειξε η επιστήμη. Εάν σήμερα χρησιμοποιήσουν όπως υπάρχει σχέδιο, να χρησιμοποιήσουν τα σπρινικά εκρήξεις και να ρίξουν βόμβα. Δεν αποκλείεται, πάντα είναι σοφία επίση ο Θεός. Πάντα είναι απροσύνη τα πίσω άνθρωπο. Δεν αποκλείεται με τα βόμβα αυτά, τις οποίες χρησιμοποιήσουν, εάν τις ρίξουν στον Βόρειο Πόλο και στον Νότιο Πόλο, να διασπάσουν τους παγετώνας. Και όταν διασπάσουν τους παγετώνας, τότε γράψτε λίμωνο. Τα ροφελόρια κύματα θα κατακλείσουν την Ευρώπη ολόκληρο. Αν και αμφιβάλλω, εάν θα μπορέσουν να διαλύσουν με τα σβόμβα των Βόρειων και των Νότιων Πόλων, που είναι τα ψυγεία της ανθρωπότητας. Διότι είναι ψυγεία τα οποία σώζουν την ανθρωπότητα. Εάν όμως το επιτύπουν, θα είναι είδος παραπροσύνης και θα είναι έργο του Αντιχρίστου, που λέει κάπου η Αποκάλυψη, που θα πηγήσει πέρα τα μεγάλα εκεί και ουρανό. Λοιπόν, είναι οι προκουρότες των ποταμών που τρέχουν στους ποταμούς. Αλλά δεν είπα τίποτα. Το χιόνι ακόμα είναι ο ιατρός μας, ο άριστος ιατρός. Υπάρχει εδώ μέσα κανείς ιατρός? Πα. Υπάρχει κανείς ιατρός? Πα. Πού? Δεν θα υπάρχει κανείς? Πα. Εδώ πού να βρεθούν οι ιατροί? Κανείς δεν παιδιά. Από 8.000 γιατρούς που έχει η Αθήνα, ούτε ένα γιατρό δεν έχω δε παιδιά. Πού είναι? Γιατί κρύβεσαι? Γιατί κρύβεσαι? Εσύ είσαι γιατρός? Τρέπεσαι? Κανένας δεν είναι κανείς εδώ? Κανείς. Κανείς, είναι κάτω. Α, κάτω, εκεί στο γέμισε. Δεν τον εβάζεις απάνω? Να δούμε, ναι. Αλλά θα έχουμε, δεν έχουμε γιατρούς, θα έχουμε φοιτητάς ιατρικής. Δεν έχουμε φοιτητάς ιατρικής. Έχουμε. Για φαντάσου. Λοιπόν, αλλά σ' αφήνω εγώ από τους επιστήμονες, τους παραδίδω στους μεγάλους, στους άλλους, να τους εκπαιδεύσω. Λοιπόν, λέγω ότι το χιόνι είναι ο άριστος ιατρός. Γιατί είναι ο άριστος ιατρός? Διότι ενώ η θερμοκρασία όταν ανεβαίνει και πηγαίνει προς τα επάνω, 40, 41, 42, τότε τι κάνει? Είναι θερμάστρα, είναι κολαπτική μηχανή των μικροβίων. Θερμαίνει τα μικρόβια, τηρώνται μικρόβια και επιδημία θανατηφόρε. Ενώ στο κατεβαίνει το θερμόμετρο προς τα κάτω, 5, 10, 15, 20, 25, ψόχος τα μικρόβια, θάνατος των μικροβίων. Δεν υπάρχει μικρόβιο. Είναι ο θάνατος των μικροβίων. Και είναι γεγονός, αδερφοί μου, ότι το έτος που πέφτει χιόνι, είναι υγιεινό το έτος αυτό. Έχει κάποια ασφάλεια και προφυλάσσει την ανθρωπότητα από νοσηράς, από επιδημίας που σαρώνουν την ανθρωπότητα. Είδουν λοιπόν αγαπητοί μου, δύο λίγων. Σας απέτυξα, απήντησα τους ραλιστά. Καταρχάς μέρες σας παρουσίασα την εικόνα της ποιής ή όχι της σοφίας του Θεού. Και σας είπα ότι κάθε μικρός στόχος της άμμου είναι αστέρι του Θεού. Αλλά κατόπιν απήντησα τους ραλιστάς, οι οποίοι λέγουν τι ωφελούμαστε από το χιόνι.
και σας υπαλίμωνον, εάν ο Θεός δεν έρεπε το χιόνι, όπως λέει κάπου ότι του πάσαντος, ότι σκορπάει, όπως λέει ο Ιώ, και καλύπτει τη γη, δια της χιόνος. Ναι, αλλά τώρα θα εισέλθουμε σε κάποια άλλη άποψη του θέματος, και η άποψη αυτή του θέματος είναι θλιβερά. Αυτό το χιόνι, το χιόνι που το πιάνει το μικρό παιδί και του τρίβει στα χεράκια του και το λιώνει και είναι έφραστο, το χιόνι αυτό που το παίρνει ο νέος, το έφηβος και το κάνει μπάλα και παίζουν επιχαρήτως στην ύπαιτρο, το χιόνι αυτό που προκαλεί τον θαυμασμό των ποιητών και λογοτεχνών, το χιόνι αυτό που είναι μια ευλογία Θεού, το ίδιο πράγμα γίνεται κατάρα, το ίδιο πράγμα που είναι ζωή, το ίδιο πράγμα γίνεται θάνατος. Ναι, πώς αυτό, το ίδιο πράγμα γίνεται καταστροφή και κατάρα. Πώς, όχι εκ Θεού, εξ ανθρώπου. Ότι το χιόνι δίνεται να γίνει κατάρα και καταστροφή, όταν πέσει πέρα από τα μέτρα και πέρα από την συμμετρία, όποιος θέλει, αν πάτε το βράδυ στο σπίτι, σας παρακαλώ να ανοίξετε το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 1, και εκεί θα δείτε αυτό το οποίο σας λέω. Ναι. Εκεί να δείτε ότι υπήρξε στην παλιά εποχή και είναι γνωστό εις όλους σας, ένας από τους μεγαλύτερους τυράννους της ανθρωπότητας, ο Φαραώ της Αιγύπτου, ο οποίος εκράτη σκλαβωμένο ένα ολόκληρο λαό, και ο λαός αυτός ήταν υποχρεωμένος για ένα κομμάτι ψωμί, και όχι ψωμί πλήρες σε καθαρόν, ήταν υποχρεωμένος ο λαός αυτός από το πρωί μέχρι το βράδυ τι να φτιάνει. Να φτιάνει τον τάφο των βασιλέων, τα πυραμίδας, τα περιφήμους πυραμίδας. Κατ' επανάληψη ο Θεός, δια του πιστού δούλου του Μωυσέως, διεμήνησε εις τον Φαραώ να ελευθερώσει τον λαό αυτόν. Αλλά αυτός, ειρνήτω, έως ότου έστειλε τα 10 πληγάς. Μία δε από τα πληγάς αυτάς είναι και αυτή. Ότι λέγει στον Μωυσή, επί τον Φαραώ λέει και τον λαό αυτού τον ασεβή, ήω χάλαζαν. Θα βρέξω λέει χαλάζι. Το χιόνι όταν κρυσταλώσει γίνεται καλά. Θα ρίψω λέει χάλαζαν. Σε ορισμένη ημέρα θα ρίψω χάλαζαν. Ειδοποιήστε τον λαό του Θεού. Την ημέρα εκείνη ούτε παιδί, ούτε γυναίκα, ούτε άνθρωπος να βγει έξω στα χωράφια. Την ημέρα εκείνη όλα τα ζώα σας, τα αρνιά, τα κατσίκια, ό,τι έχετε, να τα μαζέψετε μέσα στους στάβλους. Ούτε άνθρωπος, ούτε κτίνος δικό σας να είναι θεραπή. Διότι θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και θα φέψει χάλαζαν επί της γης. Όντως λοιπόν, σύμφωνα με τη συμβουλή του Μωυσέως, την ημέρα, την ορισμένη ημέρα που θα έπεφτε χάλαζα, ο λαός του Ισραηλιτικός ή το ασφαλισμένος της ασυχίας του, τα ζώα εις τους στάβλους, ψυχή δεν εφαίνεται. Ενώ άλλοι αμέριμνοι περιπατούσαν και άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και έπεφτε χάλαζα. Σπάσαν τα κλαδιά, καήκαν τα αμπέλια, καταστραφήκανε πάσα φυτεία, φωνευτήκανε τα ζώα όλα των Αιγυπτίων, και τα τέκνα και αυτή ακόμα όπου ευρίσκεται επί τόπου εφωνεύεται ως βουλίδες επί των κεφαλών του και σκοτώνοντο και θράψεις μεγάλη. Και τότε λέει ο Φαραώ, εφάνει ότι μετανόει και διέταξε ο Θεός την πάυση της χαλάζης της μεγάλη, αλλά η μετάνοια του ή το μετάνοια Ιούδα με το λίγο όταν πάλι βγήκε ο ίδιος ο λαμπρός και έρθει σαν χτήρας του και πρότισε τη γη των Αιγυπτίων, το απέδωσε φαίνεται ο Φαραώ όπως συνήθως εις μετρολογικά στενάς μεταβολάς και έμεινε πάλι μετανόητος. Και όσο το έστελε τα υπολείπους φρικτάς πληγάς. Ιδού λοιπόν ότι η χιόν, η οποία γίνεται με τα μάτια της χάλαζα, είναι τιμωρία Θεού. Αλλά θα μου πει το καιρό εκείνο τα έκανε ο Θεός. Τι είπες, έλα εδώ εσύ, που λες το καιρό εκείνο. Ο Θεός ο οποίος ήταν στην εποχή του Φαραώ, ο Θεός ο οποίος είναι στην εποχή και ζει και είναι ο αιών και ο διαρκώς και ο υπάρχον, ο αίδιος, ο Θεός και σήμερα ακόμα, στις ημέρες μας, δια χαλάσεις, δια χιόνος, έφερε μεγάλη καταστροφή. Πότε, πάμε πίσω 20 χρόνια. Είμαστε μεγαλύτεροι εμείς. Η νεότης που μας περικυκλεί, δεν θα το θυμείτε. Εγώ δεν ξέρω πού ευρίσκεστε εσείς. Εγώ ενθυμούμουν ότι βρισκόμουν στη Φλόρινα και όπως είμαι νησιώτης, μπροστά σε εκείνο τον φοβερό ψύχος, αισθάνθηκα νεότατος όν 35 ετών, αισθάνθηκα το ψύχος δρεμύτατο μέχρι το σημείο να τρίζουν οι οδόντες μου και να μείνω επί τόπου. Το δε χιόνι στη Φλόρνα ή το ένα μέτρο. Αλλά το χιόνι εκείνο που έπεσε ένα μέτρο και κάλυψε την εποχή εκείνη τη πίνη, του φρικτού εκείνου. Εκτός του άλλου, είχαμε και τον φρικτό εκείνο χειμώνα του 41. Ο χειμώνα αυτός ήταν σωτήριος για την ανθρωπότητα. Γιατί, θυμίστε, νέος Φαραώ,
δεν θα πάψει αυτή η γη να γεννά τους Φαραώς. Υπάρχουν Φαραώοι σε όλους τους αιώνας, ούτε θα πάψει εφόσον υπάρχει κακόν. Το κακό θα γεννά συνεχώς κεφαλά δρακόντων και κεφαλά θηρίων. Γέννησε λοιπόν ένα νεότερο Φαραώ, το οποίο βέβαια το όνομα είναι γνωστό και το οποίο βασίλευσε εις ολόκληρον ή ολόκληρον χώραν, η οποία αποτελείται από επιστήμονας και μορφωμένους και τεχνίτες. Ναι, και αυτός έκτισε τα άρματα. Όπως το Φαραώ είχε άρματα, είχε και αυτός άρματα. Σιδρό άρματα. Και βάδες. Σπούσε τα σύνορα, τις γραμμές σαν κλωστές. Όπως ένα μικρό παιδί σπάει τις κλωστές, τις σπούσε. Προχωρούσε. Και δίνευε να φάσει μέχρι τα ουράνια. Νικήθηκε ο Φαραώ. Πώς νικήθηκε? Οι άδοξοι στρατηγοί μας φωνάζουν οι Ρώσοι. Αποκαλυπτόμενοι. Έλεγα και κάτι άλλο. Ο άδοξος Στάλιν. Αυτό ενίκησε. Τώρα διάβασα στη Ρωσία, βγάλανε βιβλία, ένα τόμο ολόκληρο 500 σελίδες και αποδεικνύουν ότι ουδέμια συμμετοχή ο Στάλιν στα νίκες του Σταλιγκράντ κλπ. Άδοξη στρατηγή, αγάλματα. Οι μηχανές μας, το ένα, το άλλο. Όχι, αγαπητοί. Στην ώρα εκείνη που αυτός προχωρούσε και το ζήτημα 20 ημερών για να φτάσει μέχρι τα ουράνια όρη και να υψώσει τη σημαία του το Αντιχρίστο επί των ουρανίων ορών. Την ώρα εκείνη επενέβη ένα στρατηγός. Στρατηγός ο οποίος ενίκησε τα επιτελεία του. Στρατηγός ο οποίος καταβράζωσε την τέχνη του. Στρατηγός ο οποίος εξυφτέλησε την δύναμη των μηχανών του. Στρατηγός αίτητος. Και ο στρατηγός ήταν ο στρατηγός Χιμών του 1942. Αυτός έθαψε το Χίτλερ. Αυτό είπε το όνομά του. Δεν έχω να το είπε. Λοιπόν, διότι και το όνομά του ακόμα μου λύνει την ατμόσφαιρα. Διότι υπήρξε των μεγάλων εκείνων θηρίων τα οποία γέννησε η γη αυτή. Εκ των θηρίων εκείνων τα οποία προφητευμένα εστί εν το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτός ενίκησε, αυτός είναι ο τάφος του. Έπεσε χιόν τέτοιος, ώστε ενώ προχωρούσαν τα υπερήφανα τα αρματά του, ξαφνικά τα αρματά του δεν τα σταμάτησε κανείς του, ούτε ο Ρώσος ούτε κανείς. Τα σταμάτησε ο στρατηγός Χιμός. Επάγωσαν. Εποδιοπομπάς δεν είχε. Σκεπάσματα δεν είχε. Ούτε υπελόγισε. Είχαν μέχρι λεπτομερία. Το στρατηγείο των επιτελικών των γερμανών ήταν άχαστο. Τα πάντα υπολόγισε. Δεν υπολόγισε όμως τον μετεωρολογικό σταθμό του Θεού. Δεν υπολόγισε τον χειμώνα εκείνο. Τον τρομερό εκείνο χειμώνα. Τα παιδιά του, οι στρατιώτες του, γυμνοί, επάγωσαν μέσα στους δρόμους της Ρωσίας, στα σαχανή στέπα αυτής. Τα μάξα κούλησαν ακριβώς επάνω στην αυτή του και νικήθηκε από τον χειμώνα αυτόν. Ένας χειμώνας, μη ομόμοιος χειμώνας με τον χειμώνα ο οποίος συνέβη επί του Ναπολέοντος, ο οποίος και αυτός κατεστράφει όχι από την Ανδρία των Ρώσων, αλλά από τον στρατηγό χειμώνα ο οποίος διέλυσε τα στρατιά του Ναπολέοντος. Ιδού λοιπόν ότι το χιόνι αυτό που παίρνει ένα παιδάκι και το τρίβει άμα θέλει ο Θεός γίνεται μέσον καταστροφής και εξοντώσεως. Με μια σταγόνα, με σταγόνες νερού διέλυσε στρατιάς όταν θέλει ο Θεός, όταν δίνει δύναμη στο Θεό. Ναι, η χιόν τιμωρός, μα αν θέλει και άλλο παράδειγμα, προσθέτω και ένα παράδειγμα και τελειώνει. Προ 50 χρόνια στα ναυπηγεία της Αγγλίας κατασκευάζεται ένα τελειότατο υπροκιάνιο. Η τελευταία λέξη της ναυπηγικής τέχνης. Και το υπροκιάνιο αυτό, το τεράστιο, ονομάζεται ο Τιτανικός. Επρόκειτο να κάνει τον πρώτο του παρθενικό πλούν εξ Αγγλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εισήλθαν μέσα δημοσιογράφοι, εισήλθαν μέσα άνθρωποι των γραμμάτων και των επιστημών, εισήλθαν περίπου 2.500 επιβάτες. Ένας επιβάτης, προτού να μπει μέσα στο λαμπρότατο αυτό και στήλγον η Προκιάνιον, ρώτησε τον πλοίαρχο. Αυτό το πλοίο δεν βουλιάζει, είναι γερό το πλοίο αυτό. Είναι γερό. Και απήντησε ο πλοίαρχος. Τι απήντησε, είναι υπερηφανία. Εγκομπορήμονη γλώσσα. Αυτό λέει το πλοίο, το έχουμε φτιάσει έτσι, ούτε ο Θεός δεν μπορεί να το βουλιάσει. Είναι γραμμένο στην ιστορία του Τετανικού. Πάρτε ένα βιβλίο Βρετανικού, θα το διαβάσετε. Ένας επιβάτης ανέβαινε πάνω και τον ρώτησε τον πλοίαρχο. Τι γίνεται αυτό το πλοίο, είναι γερό το λέει. Ούτε ο Θεός δεν μπορεί να το βουλιάσει. Κι όμως, πέρασε μία μέρα, πέρασε δύο μέρες, πέρασε τρεις μέρες, μέσα σε μία αίθουσα πολυτελεστάτη, όλοι μεν χαρτόπαιζαν. Όλοι εχόρευαν. Όλοι αστρολογούσαν. Όλοι έτρωγαν. Όλοι διάβαζαν. Όλοι ποικίλα τραγούδια κλπ. Και μουσικές, και βιολιά, και πάσα άλλη κοσμικότητα επεκράτη μέσα στο σαλόνι εκείνο. Και ξαφνικά έφερε το μεσονύχτιο, ιδού ο νύχτιος έρχεται το μεσονύχτος. Ένα κράχ, ακούστη. Τι, ένα παγόβουνο, απεσπάστη από πάνω των βόρειων πόλων, δίκινα στραπής βοήθος. Επέφεσε μέσα στο ιστό σκότος, προσέφρωσε πάνω στα πλευρά του πλοίου αυτού. Το έστησε εξ θεμελίων σε ολίγες ώρες. Εν μάσο κραγών φωνών και μόνο πλέον το άσμα διέταξε αυτός ο διοσπλίαρχος όταν πλέον κατεβυθίζεται να ψάλει εκείνο το τραγούδι. Το άσμα εκείνο προσέω θέα εγκύτρωνε βρισκόμετα
και μέσα εις τον ύμνον αυτόν του Θεού κατεβυθίστη το πλοίο αρμάσα φοβρού πατάου. Ιδού λοιπόν ότι το πλοίο αυτό το υπερήφανο που εκυβέρνει ο πλοίαρχος, ο οποίος σε καφάτο και έλεγε ότι ούτε ο Θεός δεν θα τον κλητήσει, το ευυθίστη για την υπερηφάνεια της τέχνης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χιόν πήρε και χάλαζα, χιόν τα ποιούντα των λόγων Κυρίου, που εκτελούν το λόγο του Κυρίου. Και τέλος, υπάρχει και η χιόν ως τιμωρός δύναμης μέσα στην Αποκάλυψη, αλλά περί αυτού του θέματος δεν θέλω να μακρύνω τον λόγο, θα θεώσω ένα ειδικό κήρυγμα για να αποδείξω με θέμα ήταν αντία χάλαζα. Ω Χριστιανοί μου, ω Χριστιανοί μου, ευχηθείτε ούτε στις ημέρες ούτε στα εμβόλια σας να αποτρέψει ο Θεός την χάλαζαν τάφτην. Θα είναι ταλαντιαία. Δηλαδή πέφτει, χαλάζει σαν ποντούκι. Πέφτει, χαλάζει σαν αμύγδαλο. Πέφτει, χαλάζει σαν γαρίδι. Πέφτει, χαλάζει σαν λεμόνι. Πέφτει, χαλάζει σαν γιδόνι. Πέφτει, χαλάζει. Αλλά αυτή η χάλαζα λέει θα είναι ταλαντιαία. Δηλαδή 30 οκάδεστα. Από τα ύψη εκείνα. Ποια άρια θα είναι αυτή η ταλαντιαία χάλαζα. Σας αφήνω να το μελετήσετε. Εγώ δεν ασχολούμαι τόσο με την ερμηνεία της Αποκαλύψεως, είμαι μόνο των πρακτικών σημείων, διότι είμαι αμαρτωλός και δεν είμαι εις θέση να ερμηνεύσω, ούτε έχω τα κλειδιά να ερμηνεύσω την φοβερά αυτήν την εικόνα της Αποκαλύψεως. Πάντως όμως θα ερευνήσω, θα μελετήσω και θα έρθω προετοιμασμένος να σου μιλήσω μια ημέρα ποια αυτή η χάλαζα ήταν αντιέρα, η οποία θα πέσει εις τον θρόνο του θηρίου του Αντιχρίστου θα πέσει και θα διανύσει τον θρόνο του. Αλλά αδελφοί μου, θα επιτρέψετε ακόμη, δεν ικανοποίησα τον κρατηριό μου, διότι ξέρω ότι υπάρχουν εδώ μέσα στην Εκκλησία και μυστικές ψυχές οι οποίοι δεν αρέσκονται ή μάλλον θεωρούν τα αυτά ως είδωλα χάνων και ταπεινής την ως τροφής και επιθυμούν υψηλότερα τροφής. Εμείς δε εδώ εστιατόριον έχουμε και είμαστε υποχρεωμένοι και γάλα να προσφέρουμε και λάχα να προσφέρουμε και φτηνής τροφάς να προσφέρουμε και καρικέματα να προσφέρουμε. Εάν δεν υπάρχουν ψυχές οι οποίοι επιθυμούν και στερεάντινα τροφή και κρέας κλπ. Ναι, αυτοί βέβαια δεν θα ικανοποιηθούν. Αλλά δι' αυτούς, ας επιτρέψετε στο τέλος, να προσφέρω και δι' αυτούς εκλεκτά την αεδέσματα εκ της πατρικής προσωπής. Ναι, λοιπόν, επειδή είμαι αμαρτωλός και δεν θέλω να με φοβίζουν οι εικόνες αυτές, της φοβεράς τιμωρίας του Θεού και της ταλαντιαίας χαλάζης, ελάτε αδελφοί μου, ελάτε, μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, την τριάδα αυτή των ικανοποιημένων ματιών του Κυρίου, ελάτε αδελφοί μου. Να φύγουμε κάτω από τον πεζόν αυτόν κόσμο και ανεβούμε πάνω σε ένα όρος ευλογημένο. Ανεβούμε στο όρος σταυρό, του οποίου την κορυφή επάτησε ο Κύριος. Και εκεί επάνω, στο ύψος εκεί, όπου είναι μακράν οι άνε και καϊά, όπου τα υψηλά πνεύματα φιλοσοφούν, όπου τα υψηλά πνεύματα αναμάνουν φτέρυγας και να έρχονται υψηλά, για να μας αφήσουν εμάς να πολεύουμε εδώ στην πλειάδα με όλα τα δαιμόνια του κόσμου. Ελάτε, αδελφοί μου, επάνω εκεί στο σταυρό το όρος, μακράν το μικροτήτο και ματαιοτήτο. Ελάτε στο σταυρό όρος ή να εκεί απολαύσουμε θέαμα έκπαυλων και μοναδικών. Εκεί δύο λίγα λεπτά ο ταπεινός Ναζωραίος παρουσιάστηκε εν εκθάμβο μεγαλείο. Εκεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος παρουσιάστηκε λέει ο λίγα λεπτά το πρόσωπό του ήλαμψε, έλαμψε ως ο ήλιος λέγει ο Ευαγγελιστής τα δε μάτια αυτού, τα ρούχα τα φτωχά, τα ρούχα που τα έφτιασε η Παναγία στον αργαλιό της, τα ρούχα που τα έφτιασε η Παναγία παραθυματέλος, τα ρούχα εκείνα τα φτωχά που δεν ήταν ρούχα άνα και καϊάφα και αρχαιρέων και μεγιστά. Αλλά ήταν ρούχα πολύ φτωχά, τα ρούχα της Παναγίας Θεοτόκου, αυτό το ημάτιο του Χριστού. Την ημέρα εκείνη λέγει τα ημάτια του Κυρίου, λέει, στήλγοντα, ευκαλία. Και σταματά εκεί ο Ευαγγελιστής και δεν έχει καμία άλλη λέξη. Διότι τίποτα άλλο δεν συμφωνεί στον λευκό όπω η χιόν. Λευκά λελία, ο Σιχιόν λέει. Ο Σιχιόν σαν το χιόνι λέει. Χιονοστόλητο ήταν την ημέρα εκείνη ο Κύριος επάνω εκεί στο όρο σταυρό. Αλλά σα αφήσουμε αυτή τη θαβόρειον εικόνα. Και ας έρθουμε επίσης, η μέρα Κυριακή όπως είναι σήμερα, η μέρα Αναστάσεως, και ας πορευθούμε μαζί με την Μαρία, την Μαγδαληνή και με τα σμυροφόρους γυναίκα, και ας μεταβούμε όρθουβα Θεός εις το μνήμα του Κυρίου, και εκεί επί του μνήματος του Κυρίου θα είδαμε ένα άγγελο, λέει, το οποίο η ιδέα ως αστραπή, λέει, το προσωπικό του, ο μεν Κύριος, ως ο ήλιος, ο άγγελος ως αστραπή, τα δε η μάτια, λέει αυτού, ήταν και αυτά λευκά ως ηχιόν, λέει, ως ηχιόν, και αυτός είπε εις τας γυναίκας, η γυναίκα στο Χριστό Ανέστη. Ναι. Αλλά αδελφοί μου, αν θέλετε ακόμα μία άλλη εικόνα η οποία μας επενδυμίζει το καθήκον μας, ιδίω τα σημαίνα στα σημαίνα μας, είναι εικόνα, ανοίξετε πάλι την Αποκάλυψη εις κεφάλαιον ένατον και εκεί θα δείτε ένα θέαμα, λέει, ίνοιξε τα μάτια του, εσάλπιγξαν 7 σάλπιγγες και η έκτη σάλπιγγα εσάλπιξε. Και όταν εσάλπιγξε, λέει, σαν τις άμπης, βλέπει, λέει, σε κάποιον σημείο το ορίζοντος να βγαίνουν.
κλήθος, όχλος πολλής, όχλος πολλής, εκ πάσης χώρας, εκ πάσης φυλής, εκ παντός έθνος, εκ πάσης ηλικίας, αν μέσω έβγαιναν ψυχές στρωτές, και ότι όλες αυτές οι ψυχές σε μια στιγμή παρουσιαστήκαν μέσα σε λευκά ημάτια. Τα ημάτια τους ήταν λευκά ως ηχιών, απαστράφτοντα ήταν τα ημάτια τους. Και ο άγγελος ο οποίος είναι τόσο πλήθος ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, να έχουν τα ψυχάς των λευκάς, στολισμένας, με την λευκή στολή, ρώτησε ο άγγελος, κύριε λέει, ποιοι είναι αυτοί λέει, πώς θα έρχονται αυτοί. Και απήντησε ο άγγελος, έρχονται εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και κύριε λέει, εκ της θλίψεως, το καταλαβαίνετε, έρχονται εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και κύριε λέει, πώς ελεύκαναν τα ημάτια τους. Και απαντά ο άγγελος, ούτε εσύ, οι οποίοι ελεύκαναν τα ημάτια τους, εν το αίμα του αργή. Ω κύριε, ζαλίζομαι. Το σκεφτήκατε, ω χριστιανοί μου, ω αμαρτωλοί μου. Σεις που δεν υποφέρετε να έχετε στο επάνω στο κορμί σας το πουκάμισό σας ακάθαρτο. Σεις οι άντρες που διαπληκτίζετε με τα γυναίκα σας διότι υπάρχει μια πιψηλιά επάνω στο πουκάμισό σας και στο ρούχο σας. Σεις που τρέχεστε στα καθαριστήρια για να καθαρίσετε τα πάντα. Σεις που βγάζετε πλυντήρια για να βγάλετε τα ρούχα σας καθαρά. Ελάτε αδελφοί μου, οσοδήποτε βρωμερό και ακάθαρτο να είναι τα ράχη της ψυχής. Οσοδήποτε ακάθαρτο και να είναι, ελάτε. Όχι, ουδέ μία απογοήτευση. Όχι, ουδέ μία προφησία. Όχι, ουδέ μία απόγνωση. Ελάτε κοντά. Φέρετε κοντά στο Χριστό, στον Χριστό την ερωμένη στολή σας, εν το αίμα του αρνίου. Εν το αίμα του αρνίου είναι νιωρόρας το αίμα του Κυρίου. Είναι το έλεος η σταυρική θυσία του Χριστού, η οποία εκρέει εκ των λιγών του εσταρωμένου, ράει ως ποταμός νιαγάρας και πλένει και καθαρίζει. Ο πίστης, ο έλεος του Θεού, ο ανεξίτατη ωκεανή του Χριστού μας, ο αγάπη του εσταυρωμένου, όποιος δεν την αισθάνθει, όποιος δεν την αγιάθει, όποιος δεν δοκίμα στον κόσμο αυτόν, δεν μπορεί να αισθάνθει τι είσαι χριστιανός. Ναι, ελεύθερα λέει τα ημάτια τους, εν το άματι του αρχείου. Ναι, αδελφοί μου, και εμείς, για να τελειώσω, σας παραπέμπω ακόμη στο κεφάλαιο Ισαΐου, πρώτον κεφάλαιο, όπου λέγει εκεί πέρα, ο Ισαΐας, 800 χρόνια, ο πέμπτος αυτός ευαγγελιστής, για την ανάργεια των εικόνων του, σας καλώ να διαβάσετε τον Ισαΐα των Μεγαλόπνων, για να είδετε εκεί πέρα παρομοίαν εικόνα, ότι εκεί λέγει, ότι αν λέγει, σας βλέπω, να στάζουν τα χέρια σας από αίμα, λέει, το πνεύμα του Θεού. Και μην αισθανθείτε, εμείς που ζούμε στον 20ο αιώνα, 50 εκατομμύρια όβελ εφωνεύτησαν. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι του άματος του κοινωμένου. Ο άνθρωπος ανθρωπότος, εσείς είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι δίκοι, όσοι όβελ απήθαν. Εμείς το σκάι παραμένουν. Και θα σύεται ο πλανήτης. Θα σύεται ο πλανήτης αυτός δια πράγμα. Η γη αυτή ελάς. Ας λέγουν τι θέλουν. Ας λέγουν. Εσείς τι ελάς πεντάκι. Εσείς τη Ζάκυρος, εσείς τη Σαντανησιά, εσείς τη Σαντορίνη, εσείς τη Οβόρος, εσείς τη Καρίσα, θα συστεί και το άστιο αυτό. Ναι, θα συστεί και η πρωτεύουσα της Ελλάδας, με τα παράσια της, με τα δικαστήριά της, με τα στραφώνα της, με τα βρασιμία και πορνεία της, με την πολυτέλεια της και την αδελφία της, θα συστεί και το άστιο αυτό, εκ θεμελίων. Γιατί είμαστε ικάν, στέρων και τρέμοντα είσαι επί της γης. Αλλά υπάρχει όμως ένα ουράνιον τόξο, και το ουράνιον αυτό τόξο είναι η μετάνοια του ειλικρινούς χριστιανού. Και λέγει εκεί πέρα, σας βλέπω λέει ο Ισαΐας, τα χέρια σας στάζουν αίμα. Αίμα ανθρώπων, αδικιών και πλονεξιών. Αλλά λέγει, κι αν λέει η αμαρτία σας είναι λέει ως πορφυρούν. Κι αν λέει η αμαρτία σας είναι ως χιόνα λευκανό. Εάν λέει τα αμαρτήματά σας είναι κόκκινο. Είναι, εάν με ρωτήσετε, ποιο χρώμα δύσκολα ξεβάφεται, ρωτήστε τα μαφία, ρωτήστε αυτά, ποιο χρώμα δύσκολα ξεβάφεται. Από τα χρώματα, εκείνο που ξεβάφεται δύσκολα, το πλένεις, δεν ξεβάφεται. Είναι το κόκκινο. Δεν ξεβάφεται το κόκκινο. Δύσκολα ξεβάφεται. Εάν λοιπόν η αμαρτία σας έβαψε κόκκινο με χρώμα δισεξάρτητον, εάν η αμαρτία σας έχει κάνει κοκκίνους εξ αμαρτιών, τότε λέει ελάτε λέει στο πλυντήριό μου και θα σας κάνω λευκούς ως ηχιώνα. Και αν είστε κόκκινοι, θα σας κάνω σέριο σαν τον παπάκι λευκού. Ω, αλλά αν προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, εφού πρέπει υπάρχει ένα χωρίο, πηγαίνετε αδέρφια μου, αντέστε στα σπίτια σας και ανοίξτε τον 50ο ψαλμό. Ένα ψαλμό που είναι γεμάτος κατάνοιξη. Ένα ψαλμός που είναι το προσκεφάλαιο του αμαρτωλού. Ένα ψαλμός που αναπάται τα ψυχάς μας. Ένα ψαλμός αθάνατος. Δεν υπάρχει άλλο ψαλμός που είναι η καρδιά του ψαλτηρίου. Και αυτός ο ψαλμός είναι ο ψαλμός. Είδω ένας άνθρωπος. Τα χέρια του στάζανε αίμα. Είδω ένας άνθρωπος ο οποίος διέπραξε δύο μεγαλύτερα αμαρτήματα. Διέπραξε φόνον. Και κοντά στο, διέπραξε μοιχεία. Και κοντά στη μοιχεία διέπραξε και φόνον. Διότι μοιχεία και φόνος είναι συγγενή. Αμαρτήματα. Και ήταν πλέον αυτός βασιλεύς. Αλλά τι έκανε. Εσηκώντο τη νύχτα, έβρεχε το προσκυβαλούν του με δάκρυα.
Κι άραγε, κύριε, πληνίζουμε. Πληνίζουμε, κύριε, και υπέρχει όλα να καθίσουμε. Ναι, κύριε, είμαι αγρομανός, είμαι ακάθετος. Ας φέρω στέμα βασιλικών, ας ενθουσιάζω ανθρώπους, ας έχω κάθε στέμα υγειών μου στέρνες χρυσάφι. Δεν ετεροποιεί ούτε το ξύφος, ούτε το στέμα, ούτε τίποτα υπηγείο. Μας λέει, είμαι ορθολός, κύριε, πλύναμε. Στο ποτάμι σου έρχομαι. Πλύναμε, κύριε, και υπέρχει όλα να ευκάμπω. Ναι, αδερφοί μου, είμαστε όλοι, όχι μόνο εμείς κληρικοί και εσείς λαϊκοί. Άπαντες, ζώμεν εν διαμαρτία. Εάν μου βρείτε, αν μου βρείτε ένα νησάκι, βρείτε μου ένα νησάκι που το βρέχει η θάλασσα και ένα νησάκι, βρείτε μου ένα νησάκι που από όλες τις βεριές όπου να πας στο νησάκι που βρέχουν τα άγρια κύματα του ωκεανού. Όπως το νησάκι βρέχεται από όλες τις βεριές, έτσι και κάθε ψυχή μέσα στον ωκεανό της αμαρτίας. Βρεχόμεθα πικυρό τόπος, εκ βορρά, εκ νότου, εκ Ανατολής και Δύσεως, εκ σώδων πλευρών. Βρεχόμεθα από τα βορρά κύματα της αμαρτίας. Είμαστε λοιπόν ακάθαρτοι. Είμαστε κοράκια. Είμαστε μαύροι σαν καρτερά του κόρακα. Μαύροι σαν το κόρακα. Ελάτε εδώ στην Εκκλησία του Χριστού. Ελάτε στο μυστήριο των μυστηριών. Πληνίζουμε, κύριε. Να με πλύνεις, κύριε. Το αίμα σου το τίμιο. Και υπάρχει όλα να ευχαριστήσουμε. Ήθε άπαντες αδελφοί. Να μετανοήσουμε εν Χριστώ Ιησού. Να πράξουμε έργα μετανοίας. Και τότε, αδελφοί μου, και εμείς θα βρεθούμε μεταξύ των μοιράδων εκείνων. Οι οποίοι εκρατούσαν, που είχαν δευκά η μάτια. Οι οποίοι κοντά της πίψεως της μεγάλης. Θα είμαστε κι εμείς μεταξύ των μοιράδων αυτών. Θα είμαστε μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και με όλους τους Αγίους και με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Θα κρατάμε η μάτια λευκά, λευκά πέντε τρέμα του αρνίου. Θα κρατούμε στα χέρια βάρια και θα πέσουμε μπροστά. Θα πέσουμε μπροστά στο Χριστό. Θα δόξα του αρνίου, δόξα του Βασιλεί, δόξα τον Υφίο της Εκκλησίας. Ον πέρα συνείτε και υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Αμήν. Δυο λεπτά. Τακτικά κάθε Κυριακή θα έχουμε κήρυγμα. Κήρυγμα. Εάν σας δω και έχετε προθυμία, βλέπω σήμερα ακροατείο. Την άλλη Κυριακή θα είστε διπλάσιοι. Διπλάσιοι. Κι αν δεν μας χωρέσει αυτή η αίθουσα που εκτίσαμε, θα δώσει ο Θεός να χτίσουμε μεγαλύτερη αίθουσα. Λοιπόν, και θα βγούμε και στο πεζοδρόμιο και έξω. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή θα είστε διπλάσιοι. Ο καθένας από εσάς θα φέρει και ένα άλλο. Εάν δεν δω έχετε προθυμία, εάν δεν θα δω ότι έχετε προθυμία, τότε γιατί, αδέρφια μου, κάθε Κυριακή σας ερωτάει το λειτουργείο κινηματογράφος. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Αν δώσετε προθυμία, όχι μόνο την Κυριακή. Κάθε μέρα θα κάνουμε κηρύγματα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Για να αποδείξουμε στον αιώνα ότι μέσα στην Αθήνα δεν είναι μόνο άνθρωποι που πηγαίνουν στο κινηματογράφο. Αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη, αν δώσετε προθυμία, αυτό το αποδείξετε εσείς. Θα κρατήσω ακόμα 3-4 κυριακάδες. Και αν δώσετε προθυμία, θα εγγενιάσουμε και καθημερινές ακόμα μιλίες, όχι μόνο με μένα, αλλά και με άλλους ομιλητές. Προσδόξα του κυρίου μόνο του Χριστού, ον πέδε συμνείτε και περιψούτε εις πάντως αιώνας. Μια, δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Θα παρακαλέσω την νεότητα, τους νέους ηλικίας 18 ετών μέχρι 30 ετών, να μείνουν στο τέλος. Τους χρειάζομαι. Οι άλλοι δεν απορρέπεστε και την άλλη Κυριακή 6 ώρα σας περιμένω όλους.